των κυβερνήσεων. Έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας. Θα βρούμε λύση. Αν δεν διαπραγματευτείς και δεν διεκδικήσεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Σας θυμίζω, γιατί δεν το είδα να παίζει πολύ στην Ελλάδα, πριν μια εβδομάδα ο ILO, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας Παγκόσμιος με έδρα τη Γενέβη, δημοσίευσε μια μελέτη που λέει ότι το σενάριο ενός Brexit, εντελώς απίθανο κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργήσει μια μεγάλη αύξηση της ανεργίας στη Γερμανία και ένα φαινόμενο ντόμινο σε όλη την Ευρωζώνη. Κανέναν δεν συμφέρει η ρήξη. Εμείς τις επόμενες ώρες, και ήδη υπάρχει κινητικότητα και από χθες, κύριε Παπαδημού, συγγνώμη, θα εξασφαλίσουμε. Μπορεί όμως να ισχύει, εσείς μπορεί να λέτε ότι έχετε μυαλό και διαπραγματεύεστε καλά. Δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να το αμφισβητήσουμε. Ο Κρούγκμαν, ο νομπελίστας οικονομολόγος, λέει και υποθέτει ότι αυτοί εκεί πέρα οι τύποι οι οποίοι μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό μπορεί να είναι και απλώς ανόητοι. Υπάρχει και αυτό το σενάριο λοιπόν. Αν ανόητοι, για μην καταλαβαίνουν όλες αυτές τις διαστάσεις που λέτε εσείς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Να το τραβήξουν στα άκρα δηλαδή οι ίδιοι. Αυτό απαντώ, κύριε οικονομέα. Αν δεν το κατάλαβα, με συγχωρέστε. Λοιπόν, ναι, αυτό απαντώ. Λέω ότι το κόστος ενός chicken game όπου θέλουν να σπρώξουν την Ελλάδα στον γκρεμό για λόγους τιμωρητικούς, για να στείλουν ένα μήνυμα όχι μόνο στον ελληνικό λαό αλλά σε όλους τους λαούς ότι δεν έχει νόημα να διεκδικείται αλλαγή πολιτικής από τη λιτότητα στην ανάπτυξη ή να διεκδικείται δημοκρατία όπου οι εκλογές θα παίζουν ένα ρόλο στην συνέχεια των πολιτικών και στο πώς υλοποιούνται οι κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό και οδηγεί σε ανεξερεύνητα πεδία. Το Spiegel.gr, γερμανικό, mainstream δηλαδή, φιλοκυβερνητικό, πολύ της Μέρκελ, πριν 10 μέρες το κεντρικό του άρθρο ήταν ότι η καγκελάριος Μέρκελ οφείλει να πετύχει ένα συμβιβασμό με την κυβέρνηση Τσίπρα στο πλαίσιο της Ευρώπης. Τι κάνουμε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, μαθημένοι με κυβερνήσεις του ναι σε όλα, δυσκολευόμαστε να δεχθούμε τη βασική αρχή. Μου την έλεγε εμένα η γιαγιά μου, ότι άμα δεν κλάψεις το παιδί δεν το ταΐζει η μάνα. Αν δεν διεκδικήσεις δεν πετυχαίνεις. Αυτή η κυβέρνηση μέσα σε 20 μέρες έχει ήδη πετύχει κάποια πράγματα. Κύριε Παπαδημούλη, επειδή ξέρετε τα ευρωπαϊκά καλά, μπορεί να μου εξηγήσετε την εικόνα στη Σύνοδο Κορυφής? Οι πρωθυπουργοί να είναι σε σχετικά καλό mood, να το πω έτσι ελληνικά, σε σχέση με εμάς. Και στο υπόστο, οι από κάτω τους, οι διορισμένοι από αυτούς υπουργοί οικονομικών στο Eurogroup, να μας αλλάζουν τα φώτα. Δηλαδή, πώς εξηγείτε, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα? Ναι. Αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ο Αυστριακός μαζί με τον Τσίπρα ήταν μια χαρά. Ο υπουργός οικονομικών της Αυστρίας δεν ήταν μια χαρά. Ήταν με τους άλλους χθες. Ναι. Αυτό οφείλεται. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Βουρέκη. Πότε θα ανησυχήσετε εσείς? Πότε, τι πρέπει να συμβεί για να ανησυχήσει? Εσείς θέλετε να ανησυχήσουμε τώρα? Όποτε θέλετε, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή που θα ανησυχήσετε. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Με συγχωρείτε τώρα, τι κάνουμε? Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, με διάλογο κάνουμε. Όχι, άλλο λέω, επειδή. Καταρχήν, διότι αυτό που είπατε εσείς ότι σας στηρίζουν 80% δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ το ακούω στον δρόμο αυτό, ότι είναι όλοι μαζί σας και αυτά. Αλλά και εκείνοι όμως έχουν δικαίωμα να φοβούνται, έτσι, και θέλουν απαντήσεις. Είμαστε σε μια φάση τώρα που πρέπει να πείτε τι θα γίνει. Ναι, ναι. Απλώς λέω, κύριε οικονομία, επειδή είμαστε έξυπνος λαός, ότι αυτό το 80% δεν φτιάχτηκε μόνο επειδή βλέπουν μια κυβέρνηση που το παλεύει. Φτιάχτηκε και γιατί οι πολίτες ανακάλυψαν ότι οι προηγούμενοι τους έλεγαν χοντρά ψέματα. Δηλαδή βγήκε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει χαρτί υγείας. Ενημερώστε και την κυρία Βούλτεψη αν δεν το έχει υπόψη. Εγώ το ωραία. Ακούστηκε αυτό, δυστυχώς. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια, βγάλατε και είδηση τότε. Λοιπόν, εγώ λέω δυστυχώς, εσείς μου λέτε συγχαρητήρια. Ναι, ναι. Παίζω κι εγώ λίγο. Καλά κάνει. Λοιπόν, διαψεύστηκε όλη αυτή η καταστροφολογία, πρώτον. Δεύτερον, είδαν ότι αυτό που τους έλεγαν οι προηγούμενοι, ότι κοιτάξτε, πετύχαμε το καλύτερο δυνατό, δεν υπάρχει άλλο. Δεν ισχύει, γιατί ήδη βλέπετε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Συζητάνε για αλλαγή προγράμματος, συζητάνε για μια μετάβαση. Λένε ότι ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα στις εκλογές και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας αλλάζοντας πράγματα. Κανείς δεν μιλάει πια για τρόικα.
Έχει γίνει αποδεκτή η λογική, η πολιτική συζήτηση. Δεν μιλάει για τρόικα γιατί απλώς αλλάξαν όνομα τώρα. Μην όχι, κύριε Οικονομέα. Όχι, αν ήταν τόσο, το κάνανε θεσμούς. Όχι, αν ήταν τόσο απλό δεν θα τσιγκλάγαν τόσο. Λοιπόν, η πολιτική συζητούν με τους πολιτικούς, οι τεχνοκράτες με τους τεχνοκράτες. Και να πω και κάτι ακόμη. Επειδή από τους κύκλους του Eurogroup χθες βγαίνει ότι μα δεν έχει καμία διαφορά το κείμενο Dijsselbloem με το κείμενο Μοσκοβισί, το οποίο ο Βαρουφάκης είπε ότι ήταν αποδεκτό και το μπορέσαμε να το υπογράψουμε. Ωραία, ας φύγει το κείμενο Dijsselbloem, ας έρθει το κείμενο Μοσκοβισί με πρωτοβουλία Dijsselbloem, να τελειώνουμε. Το αρνήθηκε ο Μοσκοβισί ότι ήταν κείμενο πάντως προς υπογραφή. Είπε λέω, ότι ήταν σε μια συζητήσεων. Ακούστε τι λέω τώρα, επειδή εγώ ξέρω τη δουλειά. Είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συζητώ με όλους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 50 χρόνια τώρα γίνει εξπερ και οι τεχνοκράτες της στο να βρίσκουν διατυπώσεις. Ναι. Αν θέλουν να βρεθεί μια λύση έντιμου συμβιβασμού, κοινά αποδεκτή, που να διασφαλίζει το συνδυασμό των δύο αρχών, η μία. Συγγνώμη, είναι πρόβλημα διατυπώσεων δηλαδή αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, υπάρχει εμφυλοχωρεί το στοιχείο της πολιτικής σκοπιμότητας, η γερμανική κυβέρνηση και οι στενότεροι σύμμαχοί της, μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Dijsselbloem, θέλουν όχι μια λύση κοινά αποδεκτή, θέλουν να τσαλακώσουν την ελληνική κυβέρνηση για να στείλουν ένα μήνυμα. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουν να μας πάρουν φαλάκι αν δεν προσέξουμε και εμείς κουβεντιάζουμε για τα κειμενάκια. Είχαμε ένα κείμενο, μας πήραν ένα άλλο κείμενο το οποίο είχε ένα κείμενο που ήταν μια. Έτσι. Κύριε δηλαδή, Καμπουράκη, ουσία... σας επαναλαμβάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία, πώς θα φύγουμε από μια πολιτική μονομερούς λιτότητας καταστροφική που την έχει πληρώσει βαριά ο ελληνικός λαός και η οποία καταστρέφει και την ελληνική τώρα, οικονομία. Τώρα πείτε μου κάτι, στο κείμενο αυτό το Μοσκοβισί. Και πώς θα περάσουμε, και πώς θα περάσουμε σε αυτή τη φάση με μια κοινά αποδεκτή λύση. Μυαλό έχουμε, γνώση έχουμε, δεν έχουμε αυτοκτονικές διαθέσεις και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση περνώντας αυτόν τον κάβο με υποχωρήσεις, αλλά πετυχαίνοντας και στόχους, κεφαλαιοποιώντας αυτά που συμφωνήθηκαν πριν μια εβδομάδα και αποτυπώθηκαν και στο κλίμα της Συνόδου Κορυφής, μπορεί να αλλάξει, να στείλει ένα μήνυμα θετικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά με πανευρωπαϊκή διάσταση. Κύριε Πορίδη, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω όμως, μια φράση ακόμη. Όσοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, ας μην βλάπτουν. Ας αφήσουμε τους κασανδρισμούς. Να ρωτάμε όμως. Και τα μανιάτικα μυρολόγια. Να ρωτάμε όμως. Για, όχι, και τα μανιάτικα μυρολόγια.